Λοιπόν, με την Άννα Καρένινα δεν βγάλαμε πολλά συμπεράσματα, ε. Τι, ανανεώσατε τι... Εγώ θέλω να... Επειδή προσπάθησα να πάω με πλάγιο τρόπο εκεί που ήθελα... Πότε, τώρα? Τότε, που ανέφερα αυτό τότε. Το παράδειγμα. Να πω κάτι δηλαδή, που με έχει προβληματίσει πάρα πολύ και αν δεν το λύσω εγώ δεν θα μπορέσω να προχωρήσω στα επόμενα. Με ενδιαφέρει δηλαδή ένα είδος ανθρώπου, ένα είδος άνδρα που... Συζητώντας το και με άλλους, καταλαβαίνω ότι είναι και συχνό αυτό το είδος της ψυχολογίας του άνδρα. Και θα ήθελα ναι. να σας το περιγράψω εγώ πώς το βλέπω και να συζητήσουμε πάνω σε αυτό. Δηλαδή να μου το λύσετε εμένα αυτό το συγκεκριμένο. Για πες μου να δούμε τι θα γίνει. Ναι. Είναι ένας άνδρας που, ο οποίος είναι άτολμος τελείως. Δηλαδή παίρνει μία απόφαση και την παίρνει πίσω ξανά. Κάνει ένα βήμα, κάνει δύο βήματα πίσω. Σε κάθε του κίνηση. Δηλαδή, για πες μας ένα παράδειγμα, τι απόφαση παίρνει και τι κάνει πίσω. Το αποκορύφωμα είναι η... Όχι αποκορύφωμα. Ποια είναι η απόφαση. Αυτό γίνεται παντού, αλλά εκεί που φαίνεται χαρακτηριστικά είναι όταν πάει να επιλέξει ένα πρόσωπο. Το ναι. επιλέγει, αρχίζει να κάνει παρέα μαζί του. Ξαφνικά αρχίζει και νιώθει αμφιβολίες, μαζεύεται και κάνει και δύο βήματα πίσω στην επικοινωνία του με αυτό το πρόσωπο. Και αυτό Μάλιστα. φέρνει τα πάνω κάτω. Αυτό δεν έχει να κάνει με το πρόσωπο, έχει να κάνει με τον ίδιο. Με τον ίδιο, ναι. Αλλά είναι... Άρα μην ψάχνει πρόσωπα γιατί δεν θα βρεθεί κανένα κατάλληλο. Ναι. Τι ναι, λύθηκε το θέμα τώρα. Όχι, εγώ έχω στο μυαλό μου και άλλα χαρακτηριστικά αυτού του ανθρώπου που... Θέλεις και άλλα. Τα βλέπω, εγώ βλέπω ότι υπάρχει αυτό. Για πες μας. Πολύ και... Γενικότερα, δηλαδή αυτός ο άνθρωπος ο συγκεκριμένος πότε νιώθει αυτοπεποίθηση μεγάλη, πότε πέφτει κάτω και επελπίζεται. Αυτό είναι συνηθισμένο της ανθρώπινης ψυχολογίας. Τα high και τα down, δεν τα έχεις ακούσει. Ναι, συνηθισμένο είναι, αλλά δεν μου φαίνεται φυσιολογικό. Όταν δηλαδή κανείς απελπίζεται, έχει μειωμένη αυτοεκτίμηση, έρχονται ώρες που νομίζει ότι αυτός είναι και άλλος δεν είναι. Ναι. Είναι, πώς το λένε, εξισορροπητική αυτή η αντίδραση. Είναι στο ένστικτο της αυτοσυντηρήσεως. Δεν είναι περίεργο αυτό. Το περίεργο είναι γιατί έχει μειωμένη αυτοεκτίμηση. Και τελικά πίσω από όλα αυτά κρύβεται ένας άνθρωπος απόν από τον εαυτό του. Γιατί ένας να έχει μειωμένη αυτοεκτίμηση, έχει κάνει εκτίμηση σωστή και είδε ότι είναι μείον. Μανώλη, εκεί σε έβαλα εγώ τώρα. Ναι. Όχι, αυτό είναι το θέμα του. Ποιο, ότι ποιο δεν είναι το κάνει, θέμα. Δεν έχει εκτίμηση του εαυτού του, δεν βλέπει ρεαλιστικά τον εαυτό του. Ναι, τότε, αν δεν βλέπει κάποιος ρεαλιστικά τον εαυτό του, ποιον άλλον θα δει ρεαλιστικά. Να το πάρουμε με την κοινή λογική, όχι με τη φιλοσοφία ή την ψυχολογία. Δεν βλέπεις τον εαυτό σου. Πώς θα δεις τον άλλον. Ναι, πράγματι έτσι. Άρα, ποια είναι η λύση. Γιατί δεν βλέπει τον εαυτό του. Ναι. Μεν, ρωτάς. Όχι. Γιατί δεν βλέπει κάποιος άνθρωπος τον εαυτό του. Βλέπω ότι... Πρώτα απ' όλα είναι συνηθισμένο αυτό. Δεύτερον, είναι αποτέλεσμα μιας νομοτέλειας. Αυτό συνεπάγεται από κάτι άλλο. Είναι αποτέλεσμα διεργασιών. Είναι ένας τρόπος να βολευτεί ο άνθρωπος και να λέει «Εγώ δεν ξέρω ποιος είμαι» για να μην κάνει τίποτα. Ναι, αυτό είναι πολύ... Εξηγεί πάρα πολλά. Εγώ ρωτάω, θέλω μια απάντηση. Γιατί πρέπει ο καθένας που έχει ερωτήματα και εσύ εκφράζεις γενικά ερωτήματα τώρα που αφορούν όλους. Ναι. Έχεις αυτό τον άχαρη ρόλο και γι' αυτό απαντάω σε σένα. Αλλά απαντώ σε όλους που τους αφορά αυτό το θέμα. Τι πρέπει να γίνει. Σε αυτό που περιγράφουμε. Σε αυτό που περιγράφουμε. Δηλαδή, ο καθένας που βλέπει τον εαυτό του μέσα σε αυτή την περιγραφή πρέπει να λάβει τα μέτρα του, να κάνει κάτι. Δεν μπορεί να σου λέει ο άλλος ότι
έχεις αυτό και αυτό και αυτό, αυτή την πάθηση και να συνεχίζεις να ζεις με έναν τρόπο που την αυξάνει. Αυτό, εγώ έχω καταλάβει ότι... Αυτό άμα είσαι παχύς, θα κάνεις δίαιτα. Αν είσαι διαβητικός, θα προσέξεις με ένα φαγητά. Αν είσαι έτσι, θα κάνεις καρδιακός, θα κάνεις εκείνο. Δεν γίνεται, δηλαδή, να ξέρεις από τι πας και να λες, έτσι θα πάω εγώ. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι μας αρέσει να ξέρουμε από τι πάσουμε και να το σκεφτόμαστε συνέχεια, συνέχεια, τα προβλήματά μας συνέχεια. Και τι είναι αυτό γιατί τώρα. Γιατί μας δίνει μια ευχαρίστηση. Μα είναι ζωή αυτό. Όχι, βέβαια. Μας δίνει ευχαρίστηση. Ναι, τα προβλήματα μας δίνουν ευχαρίστηση. Και ησυχάζω με τα προβλήματα, να αισθάνομαι ευχαρίστηση και ησυχάζω. Ναι. Δεν ανησυχώ. Ο άνθρωπος έχει πλαστεί να αισθάνεται ευχαρίστηση με προβλήματα, αφού ο Θεός μας δημιούργησε χωρίς κανένα πρόβλημα. Μας εξασφάλισε τα πάντα. Ακόμη και τη ζωή μας έχει εξασφαλίσει και εμείς δεν τη θέλουμε και θέλουμε να πεθάνουμε. Ζωή μας είχε. Ζήσε. Μας έδωσε τα πάντα. Μας έφτιαξε το περιβάλλον. Μας έδωσε την τελειότητα και μας λέει «Ζήστε, παιδιά, ζήστε». «Όχι, εγώ θέλω να πεθάνω». Πέθανε. Τι να κάνουμε από εκεί και πέρα. Ένας Θεός δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Εμείς τι να κάνουμε. Άρα, τι προτείνει. Αυτά που λέει Γεράσιμος σας φαίνονται περίεργα, παιδιά. Είναι μόνο Γεράσιμος έχει και συλλέξει αυτή την κοινή γνώμη. Για μιλήστε λίγο, να δούμε. Ποιος θέλει να πει τίποτα. Σπύρο, εσύ. Για πες μας κάτι. Έτσι από, από το περιβάλλον εκεί, το στρατιωτικό. Είναι, δηλαδή, αν είναι κανείς στρατιωτικός, ας πούμε, γίνεται πιο άνδρας, πιο ριζοσπαστικός με τον εαυτό του, πιο λογικός, λύνει τα προβλήματα. Όχι, βέβαια. Δεν λύνει τα προβλήματα. Εντάξει, όσον αφορά στο στρατιωτικό, είναι κάποιος τρόπος δουλειάς, δεν είναι κάποιος τρόπος που να αισθάνονται. Δηλαδή, ο στρατιωτικός δεν αποκτά και ένα χαρακτήρα ανάλογα με τη δουλειά αυτή. Θα περιμένει κανείς ένα στρατιωτικός να είναι τουλάχιστον λογικός, να βάζει τα πράγματα στη θέση τους, να τακτοποιεί τις αταξίες, να μην αφήνει ασάφειες, κάτι τέτοιο δεν θα περιμένει. Εντάξει, όσον αφορά στη δουλειά του πιο πολύ, όσον αφορά στο χαρακτήρα και πώς είναι στην οικογένειά του, δεν είναι το ίδιο. Ναι, αλλά πώς, ας πούμε, ένας ιερέας, πώς θα κάνει τη δουλειά του σωστά, άμα δεν είναι παντού έτοιμος να την κάνει αυτή τη δουλειά. Τώρα, όσον αφορά... Γιατί αυτό που λέω τώρα, ρωτάω και συστάμε, συμβάλλει σε αυτά που περιέγραψε ο Γεράσιμος. Το να είναι κάποιος κλειστός και να μην... Να είναι παντού ο ίδιος. Αυτό που είπες τώρα πριν λίγο, εξηγεί αυτά που λέει ο Γεράσιμος. Δηλαδή, ο στρατιωτικός είναι στη δουλειά του πολύ καλός, αυτά τσακουρώνει κιόλας, είναι και αυστηρός. Και στο σπίτι του δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Άρα, λοιπόν, δεν είναι ενιαίος, είναι στιγμιαίος, περιστασιακός και εξαρτάται από τις συγκυρίες. Αυτό τι λέει όμως. Αυτό είναι προβληματικό. Έτσι. Άρα λοιπόν ένα από τα στοιχεία είναι ότι πρέπει να συγκροτηθούμε και να είμαστε παντός καιρού οι ίδιοι. Ένας άνθρωπος που θα έχει αυτή την απόφαση και αυτό το στόχο μπορεί να αποφασίζει και να ξεαποφασίζει, να κάνει προ αυτό που είπε πριν ο Γεράσιμος. Παίρνει μια απόφαση, μετά την παίρνει πίσω, μετά ξανά άλλη απόφαση, πάλι πίσω, πίσω, μπρος κλπ. Σχετικά με αν μπορεί να το κάνει αυτό. Εντάξει, κάποιος πρέπει να είναι σταθερός σαν χαρακτήρας πάντα. Ακόμα και στη δουλειά και έξω από τη δουλειά πρέπει να είναι σταθερός. Αλλά κάθε πράγμα που υπάρχει σαν πρόβλημα μέσα στη ζωή του,
θα πρέπει να το μελετάει. Και πρέπει, να το εξετάζει, βέβαια. Το να κάνει ένα βήμα πίσω μπορεί να είναι και σοφό κάποια φορά. Δεν είναι πάντα λάθος. Ναι, αλλά με αυτή την έννοια το είπε ο Γεράσιμος. Δηλαδή, καταλαβαίνω το λάθος και μετανοώ ότι αυτό που έκανα πριν ήταν λάθος ή κάνω και την οπισθοχώρηση το ίδιο άσκεφτα με την επέλαση. Όχι, εντάξει, όταν κάνεις ένα βήμα μπροστά... Ναι, το σκέφτηκες. Εγώ θα πιστώ ότι θα σκεφτείς το βήμα πίσω. Εντάξει, όταν δώσεις μια διαταγή δεν μπορεί να την πάρεις εύκολα πίσω. Έτσι. Όταν πάρεις μια απόφαση όμως, την παίρνεις πίσω. Όχι. Εντάξει, θα προσπαθείς να την κάνεις όσο άμα δεις ότι είναι λάθος η πορεία, γιατί εντάξει, λάθος αποφάσεις μπορεί να πάρεις. Ωραία, αλλά θα τεκμηριώσεις αυτό. Το να πάρεις μια απόφαση βιαστική λάθος είναι πολύ συνηθισμένο. Mm. Το πώς θα αντιμετωπίσεις αυτή τη λάθος απόφαση είναι πολύ κρίσιμο. Και δύσκολο. Γιατί μπορεί από το φόβο σου να την πάρεις πίσω και ο φόβος είναι κακός σύμβουλος. Δεν σε αφήνει να σκεφτείς. Μόνο να φοβηθείς. Ναι. Λέγε, πάμε να δω τι ήθελες. Καλύφθηκες. Λοιπόν, εσείς αυτόν τον τύπο που περιέγραψε ο Γεράσιμος, τον έχετε συναντήσει εσείς οι κοπέλες? Τι λέτε? Για πάρτε το μικρόφωνο. Πού είναι το μικρόφωνο, παιδιά? Ναι, εγώ προσωπικά το έχω συναντήσει πολλές φορές και σε γυναίκες και σε άνδρες. Αλλά μου φαίνεται πιο άσχημο, μου χτυπάει πιο πολύ όταν το βλέπω σε άνδρες. Το να είναι κυρίως κάποιος αναποφάσιστος. Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν, γιατί μελετάμε την επιστολή της κοπέλας από την Ευρώπη και κάμαμε μια μικρή παρένθεση με το βιβλίο Άννα Καρένινα και στον απόϊχο των όσων είχαμε συζητήσει την περασμένη Τρίτη, αρχίσαμε και σήμερα. Για να προχωρήσουμε λοιπόν με βάση αυτά που ρωτάει και η κοπέλα αυτή, γιατί σχετίζονται με όσα ήδη είπαμε σήμερα. Το ερώτημα που θέτει ότι η λογική ή μάλλον ο έρωτας χωρίς λογική. Πρέπει να σας πω πως αυτό είναι κάτι που δεν καταλαβαίνω. Πώς πρέπει να λειτουργήσουμε την αγάπη. Ποια είναι ακριβώς τα βήματα. Το που είπαμε και πριν. Παίρνω μια απόφαση, την παίρνω πίσω μετά. Κάνω πίσω. Γνωρίζω κάποιον, κοιτάω αν έχει τις προϋποθέσεις που ζητάω. Να πιστεύει πραγματικά στο Θεό, να μου ταιριάζει σε χαρακτήρας, να έχουμε τους ίδιους στόχους και μετά δίνω εντολή στον εαυτό μου να τον αγαπήσει. Βέβαια, συμπληρώνει ότι αυτό το ερώτημα, γιατί την επιστολή τη γράφει κατά διαστήματα και μετά την στέλνει, δεν τη γράφει σε μία μέρα και σημειώνει μετά από όλα αυτά ότι τώρα έχω καλυφθεί, λέει, από άλλη ομιλία σας. Αλλά τότε που διετύπωσα αυτό το ερώτημα, δεν είχα την απάντηση. Εσείς λοιπόν τώρα έχετε καλυφθεί και γνωρίζετε την απάντηση που είσαστε και εδώ παρόντες. Προτού προχωρήσουμε παρακάτω. Τι είναι τελικά, γιατί η κοπέλα αυτή, όπως θυμάστε, είχε
ερωτευθεί κάποιον χωρίς να του έχει πει τίποτα, ούτε αυτός να της έχει πει τίποτα. Και διεπίστωσε ότι είχε πέσει έξω τελικά. Τώρα λοιπόν ρωτάει, έστω κι αν έχει εκείνη την απάντηση, θα ήθελα να την ακούσω και από εσάς. Τελικά πώς γίνονται τα πράγματα. Αφού εξακριβώσεις όλα αυτά, ύστερα ερωτεύεσαι. Να σας το ρωτήσω κάπως αλλιώς. Πώς ερωτεύεται ο άνθρωπος? Έχει αισθητήριο να αντιληφθεί τον άλλον άνθρωπο ή πρέπει εξονυχιστικά να τον ψάξει για να μάθει? Έχουμε όλοι οι άνθρωποι την δυνατότητα να νιώσουμε αν ο απέναντί μας άνθρωπος έχει την ποιότητα που εμείς ζητούμε? Ή πρέπει να τον περάσουμε από ανακριτικό γραφείο για να βεβαιωθούμε και ύστερα να αρχίσουμε να ερωτευόμαστε αυτό που απεδείχθη ότι είναι έτσι? Και αυτό το ερώτημα της κοπέλας θέλω να το βασανίσουμε λίγο, γιατί από αυτό θα εξαρτηθεί και το αν έχουμε πάρει είδηση τι είναι ζωή και τι δεν είναι. Λέγε Νεκτάρι, παιδί μου. Πάρ' το μικρόφωνο. Ως προς το σκέλος αυτό που είπατε τώρα, εγώ έχω καταλάβει ότι είναι και το έρωτα και του τι αντιλαμβάνεσαι και του αν χρειάζεται να περάσεις τον άλλον από εξονυχιστικό έλεγχο. Ότι θέλει, είναι και τα δύο. Το ότι θα βασανίσει το ένα στον άλλον με την καλή έννοια, αυτό είναι επιβεβλημένο. Να γνωριστείτε όσο πιο βαθιά γίνεται. Λέω όμως ότι έχουμε αυτή την ικανότητα να αισθανθούμε άλλο ο απέναντί μας άνθρωπος. Έχει αυτή την ποιότητα που εμείς θέλουμε, προτού περάσουμε από ανακρίσεις και ψαξίματα. Στην αρχή είναι διαισθητικό όταν πρωτογνωρίζεις έναν άνθρωπο. Απλά εκεί επαφείται στο πόσο εμπιστεύεσαι αυτή τη διαίσθηση που έχεις. Δηλαδή, ας πούμε, γενικά προσπαθώ να μην την πολύ εμπιστεύομαι. Δηλαδή, την έχουμε, αλλά δεν την έχω, δεν την αρκούμε. Σε έχει απογοητεύσει, δηλαδή. Ναι, βέβαιως. Έχω κάνει λάθος με αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό το λόγο δεν την εμπιστεύομαι. Τότε να μην την εμπιστεύεσαι. Εννοώ μόνο με τη διαίσθηση. Από εκεί και πέρα, η διαίσθηση νομίζω είναι η σπίθα για να ξεκινήσεις να κάνεις το ψάξιμο. Δηλαδή, μου φαίνεται λίγο αδιανόητο να ξεκινήσεις απλά το ψάξιμο έτσι. Δεν μου ταιριάζει εμένα ότι χωρίς... Για κάποιο... δεν είναι ακριβώς το ανεξήγητο, αλλά για κάποιο λόγο να κάτι να σεωθεί προς τα εκεί και να δεις τώρα τι είναι αυτό που μεωθεί, γιατί μεωθεί. Ναι, ωστόσο όμως λες, η διαίσθησή μου με έχει προδώσει. Άρα δεν μπορώ να στηριχτώ. Ναι. Θα αρχίσω λοιπόν από τη διαίσθηση να επικοινωνώ ή από τη συζήτηση. Να μην το πούμε ανάκριση. Συζήτηση. Είναι από τη συζήτηση, ξεκινάς να μιλάς με έναν άνθρωπο που προφανώς δεν τον αντιπαθείς. Δηλαδή δεν σου βγάζει το αντιπαθητικό. Τη διαίσθησή σου πρώτα απ' όλα θέλω, γιατί τώρα μιλάμε προσωπικά, αλλά αυτό που λέμε έχει απήχηση και σε όλους τους χαρακτήρες.
Αυτό που λες ότι σε έχει απογοητεύσει η διαίσθησή σου, εννοείς από τότε που κατάλαβες τον εαυτό σου ή από τότε που ορίμασες σε έχει προθώσει. Δεν με έχει προδώσει με την έννοια ότι... Ότι έχεις πέσει ήταν... έξω. Έχω... Δηλαδή ναι, αισθάνθηκες ότι αυτό τον άνθρωπο μπορώ να τον εμπιστευτώ, είναι κάποιας ποιότητας και όταν τον πλησίασες και άρχισες να τον συζητάς, άνδρας ή γυναίκα, δεν έχει σημασία αυτό, κατάλαβες ότι είχες πέσει πολύ έξω δηλαδή. Ναι. Ε? Ναι. Η διαίσθησή σου λοιπόν, γιατί μας βοηθάει πολύ αυτό που λες, η διαίσθησή σου πού στηριζότανε περισσότερο. Δηλαδή όταν έβλεπες έναν άνθρωπο και η διαίσθησή σου έτεινε προς εκεί. Δηλαδή τον αισθανόσανα ή την αισθανόσανα ότι είναι ένα πρόσωπο ενδιαφέρον, τουλάχιστον με προσελκύει. Τι ήταν αυτό που σε τραβούσε εκεί, ώστε, γιατί η διαίσθηση δεν είναι ποτέ κάτι αόριστο, έχει και κάποια στοιχεία. Η εικόνα αυτό που ήθελα εγώ, η εικόνα που είχα στο μυαλό μου. Δηλαδή ότι... το πρόσωπό του, το πρόσωπό της, το βάδισμά του, το βάδισμά της, ο τρόπος που διατύπωνε τις απόψεις του, η μόρφωση του ή της, η καλή ανατροφή που είχε από το σπίτι, τι απ' όλα. Ο χαρακτήρας, όσο τον μπορούσα να τον αντιληφθώ, η χωρίς να τον... Η διαίσθηση είναι η πρώτη εντύπωση. Ναι, η πρώτη... Είναι οι πρώτες εντυπώσεις. Είναι η συμπεριφορά, ναι. Είναι ναι. Το ναι. Πώς βαδίζει, είναι όλα αυτά. Είναι τα όλα. Πάντα, όπως σαν μια εικόνα. Δηλαδή είχες ποτέ μια διαίσθηση καλή με έναν άνθρωπο που ήταν άσχημος στο πρόσωπο. Ή τουλάχιστον δεν ήταν ιδιαίτερα χαριτωμένος. Ναι, γιατί είναι, πώς το λένε, είναι πάρα πολλά πράγματα αυτά που κοιτάς. Αυτά τα ρωτάω, μη σας φανούν ότι είναι σχολαστικές ερωτήσεις. Έχουν σημασία γιατί κρίνεται ο καθένας μας από πού αγκιστρώνεται για να κερδιθεί από τον άλλον. Όχι να κερδίσει τον άλλον, να κερδιθεί. Ναι. Μήπως μιλάω μόνος μου, παιδιά. Τρέχω μπροστά και μιλάω μόνος μου. Σας αφορούν αυτά που λέω. Ε? Λοιπόν, για λέγε. Και μπορώ να το κάνω και πιο συγκεκριμένο. Αφού, δηλαδή, εγώ που αγκιστρώνομαι. Πες το πιο συγκεκριμένο. Όχι να μας πεις ναι. Όνομα και επίθετο. Ναι, δεν, ναι. Ούτε διεύθυνση κατοικίας. Θέλουμε αυτό... να μας πεις τέτοια στοιχεία. Ναι. Αυτό που έχω στο μυαλό. Έχω κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μου. Ναι. Και από εκεί και πέρα... Δηλαδή, άνδρα ή γυναίκας. Κοπέλα. Ή φίλου. Κοπέλας. Για κοπέλα μιλάμε, ναι. Να τα ξεχωρίσουμε τουλάχιστον. Λοιπόν, μιλάμε για κοπέλα. Έχεις ένα τύπο κοπέλα στο νου σου. Έναν τύπο, μια συμπεριφορά. Το έχεις φτιάξει εσύ αυτό που θα ήθελες, ό,τι σου χρειάζεται. Ναι. Και υπάρχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά αυτού του τύπου που έχω στην κοπέλα στο μυαλό μου. Οποιαδήποτε χαρακτηριστικά, συμπεριφοράς, εμφάνισης, χαρακτήρα, έχει πάρα πολλά μέσα. Τα οποία είναι κέρια. Τα θεωρώ εγώ κέρια. Μάλιστα. Και βλέπω μία κοπέλα και βλέπω αυτά τα κέρια. Όλα. Ναι. Εκεί είναι η διαίσθησή μου μπαίνει μέσα και λέει, οπ, για κοίτα εδώ. Ωραία. Και από εκεί και πέρα λογικό μετά... Λογικό είναι αυτό. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι εκεί ξεκινάει... Δηλαδή, είναι και η διαίσθηση ότι εδώ ενδεχομένως κάτι καλό... Κάτι τρέχει κάτι, καλά. Ναι, κάτι πάει καλά ή κάτι ναι. Βρήκα. Και ξεκινάς να το πλησιάζει. Εκεί είναι ένα άλλο θέμα, γιατί και ακόμα και το πώς το πλησιάζουμε... Μην είναι... τρέχεις, άστο ναι. Το. Θα σε ξεψαχνίσουμε κι άλλο εδώ. Λοιπόν, αυτά που βλέπεις, είπες, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, ήταν αυτά που ήθελες και εσύ να δεις. Έτσι, αυτά που είχες τα πιο σημαντικά, φτιάξει ναι, μέσα ναι. Σου ότι ζητάω αυτό το πρόσωπο. Είσαι σίγουρος ότι τα είδες σε αυτό το πρόσωπο. Εκεί είναι που με έχει απογοητεύσει. Δυστυχώς δεν ήμουν άνθρωπος που είχα το μυαλό να καταλάβω ότι μπορεί να με... Τα είδες τελικά, δεν τα είδες. Απλά είδες τελικά ότι νομίζω ότι βλέπω κάτι. Επειδή είμαι τόσο επίμονος μέσα στο μυαλό μου,
το έχω τόσο πολύ εντυπωμένο στο μυαλό μου που λέω το φοράω, ας πούμε. Το φτιάξα εδώ, το δημιούργησα. Το δημιούργησα. Δεν, εντάξει, δεν είναι τόσο αυθαίρετο. Δηλαδή κάτι συνέβη, δεν ήταν τόσο. Αλλά παρόλα αυτά το είδα εκεί και έδωσα πολύ μεγάλη σημασία. Βιάστηκα πολύ για πλέον συμπεράσματα. Εκεί γίνεται πάλι το κι άλλο πρόβλημα. Και ουσιαστικά το αποτέλεσμα ήταν μηδέν στο πηλίκο. Δηλαδή ήταν αβάσιμο. Κάτι λοιπόν από όλα αυτά που έχεις δημιουργήσει, που είναι σοβαρά και ουσιαστικά, κάποιο έχει μία προτεραιότητα, τρέχει πιο μπροστά από όλα τα άλλα και όταν το βλέπεις σου δημιουργεί την εντύπωση ότι υπάρχουν και όλα τα άλλα μαζί του. Ναι, είναι... Και αυτό είναι η εξωτερική εμφάνιση που κάνει τον άνθρωπο, όχι εσένα μόνο, κάνει τον άνθρωπο να θεωρεί ότι υπάρχουν και όλα τα άλλα. Κυρίως η εξωτερική εμφάνιση, αλλά από εκεί και πέρα και κάποια πολύ συμπεριφορές, μπορεί να είναι η λίγο διαφορετική συμπεριφορά. Δηλαδή σε μια κοπέλα, ας πούμε, άμα ξαφνικά βρεις μια κοπέλα που είναι κάπως πιο ήσυχη, εμένα προσωπικά, ας πούμε. Πιο ήσυχη. Ήσυχη. Ναι, με την έννοια ότι δεν κάνει... Δεν μιλάει. Δεν τραβάει προσοχή. Ναι. Δεν βλέπεις ότι δεν κάνει πολλές κινήσεις, δεν κινεί τα απότομα, δεν. Ναι, αυτή τι σου κάνει εσένα. Σου τραβάει την προσοχή, γιατί λες ότι έχεις στο μυαλό σου ότι εγώ μεταξύ άλλων, ο άνθρωπος που ονειρεύομαι, δεν θέλω να κάνει πολύ φασαρία. Οπότε βλέπεις, οπ, κατευθείαν. Παίρνεις αυτό το στοιχείο, το βλέπεις εκεί και επειδή μάλιστα σε τώρα σχέση με αυτά που ακούμε... Με ξαφνιάζει τώρα λίγο, εν πάση περιπτώσει. Για άλλους όχι... λόγους όμως. Α, ναι. Ναι. Επειδή... Άλλο, θα το πούμε δυο μας αυτό. Λοιπόν, λέγε, και προχώρη επειδή, εντάξει, έχουμε και τις ομιλίες και τα λοιπά, λες, έχεις καταλήξει ένα συμπέρασμα μόνος ότι όταν μια κοπέλα κάνει φασαρία, ας πούμε, δεν σημαίνει κάτι καλό. Οπότε, γιατί, έτσι λες. Καλό με την έννοια. Πάντα συμβαίνει αυτό. Όχι πάντα, αλλά ο καθένας έχει τα συμπεράσματά του, ας πούμε, από διάφορες σκέψεις που έχει κάνει. Υπάρχουν και μερικές που κάνουν πολύ φασαρία μέχρι να ησυχάσουν. Και υπάρχουν και άλλες που δεν κάνουν καθόλου φασαρία και δεν σταματάνε καθόλου. Τέλος πάντων. Πάμε. Αυτό παρένθεση. Παρένθεση, αλλά είναι γι' αυτό το λόγο δεν εμπιστεύομαι πια τη διέστησή μου. Γιατί οπότε... την κρατάω απλά, λέω το ότι υπήρχε και αυτό. Και ξεκινάς να ψάχνεις, να συζητάς, να βλέπεις, δηλαδή να προσπαθείς να έχουν αυτά που τα σημεία που έχεις στο μυαλό σου να αρχίζουν να έχουν πραγματική υπόσταση. Δηλαδή καταλήγεις τελικά στο ερώτημα της κοπέλας που διαβάσαμε ότι... Αφού τα εξετάσεις όλα, τότε αρχίζεις να ερωτεύεσαι. Αφού απογοητευμένος πια από τα θυεστητικά αυτά όλα, λες, πρέπει να ψάξουμε. Εντάξει, αυτό δεν είναι άσχημο. Δεν το βλέπω ως κάτι άσχημο. Αυτό της λέμε της κοπέλας, λοιπόν. Γιατί μας παρακολουθεί, Είχε έρθει και εδώ, ξέρετε. Εσείς μπορεί να μην την πειρατήσει, αλλά είχε έρθει κάποτε. Λοιπόν, μας παρακολουθεί. Να της πούμε ότι καλά πάει, δηλαδή. Εντάξει, δεν θα το εξέφραζα έτσι όπως το εξέφραζα, ότι κοιτάω, κάνω την έρευνά μου και μετά αρχίζω να ερωτεύομαι. Έχω την έλξη για τον άλλον. Και απλά κοιτάω κατά πόσο αυτά τον έρωτα που έχω θα τον αφήσω, ας πούμε, να κυριαρχήσει απάνω μου. Δηλαδή αυτό που είπα πριν, ότι το ερώτημα, έχουμε την δυνατότητα όλοι οι άνθρωποι να νιώσουμε την ποιότητα του ανθρώπου που ζητάμε ή πρέπει να έχει κανείς ειδικό χάρισμα από τον Θεό για να το κάνει αυτό. Αυτό δεν το... Δεν το έχω δει να δουλεύει, δεν ξέρω
αυτό το χαρακτηριστικό, αν το μπορεί να το έχει ο άνθρωπος, ας πούμε, αλλά να μην το... Να μην δουλεύει, να έχει... Ή να μην να το αξιολογεί, γιατί να είχαμε... Να έχει κοιμηθεί, δηλαδή. Να έχει, γιατί είχαμε αναφερθεί και παλιότερα, θυμάμαι ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό που μιλάγαμε για τους χώρους που σχετιζόταν και μουσική και τα λοιπά και που, έλεγε κάποιος... Πας να μπεις σε ένα χώρο και λες τώρα τι, αμάν, τι γίνεται εδώ πέρα, ας πούμε, σε πιάνει κάτι. Αυτό το σε πιάνει κάτι είναι η διέστησή σου εκείνη τη στιγμή. Δεν έχεις προλάβει να μπεις στο χώρο για να καταλάβεις τι γίνεται. Αλλά είναι, σου... Πρόσεξε εδώ όμως. Είναι διέστησή σου γιατί δεν έχουμε συνηθίσει να ψάχνουμε τον εαυτό μας για αυτά που αισθάνεται. Σαφώς και όταν μπαίνω εγώ σε ένα χώρο και αισθάνομαι κάτι, είτε εφορία, είτε δυσφορία, είτε οτιδήποτε άλλο, υπάρχει λόγος και το αισθάνομαι. Δηλαδή έχω εμπειρίες τέτοιες που συνειρμικά μου δημιουργούν αυτή την εντύπωση. Αλλά τις έχω αποθήσει είτε στο υποσυνείδητο είτε στο ασυνείδητο και τώρα το αισθάνομαι εμένα, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Και αυτό είναι ένα στοιχείο του ότι δεν ερευνούμε τον εαυτό μας. Δεν μπορείς δηλαδή να μπεις σε ένα χώρο που σου δημιουργεί ασφυξία και να μην ξέρεις γιατί. Πάντως, δεν ξέρω αν αυτό απαντάει το ερώτημα που μου λέτε. Το να ερωτευτείς εξ αρχής, με το που τον δεις για πρώτη φορά τον άνθρωπο, ξέροντας για ποιο λόγο τον ερωτεύτηκες εκείνη τη στιγμή που τον είδες, δεν μου φαίνεται πολύ περίεργο. Δεν... Όχι, περίεργο, ασυνήθιστο. Δεν το, εγώ δεν το έχω. Δεν μπορώ πιστεύω να το εγώ στον κεραυνοβόλο έρωτα. Δεν πιστεύω. Πώς να το κάνω. Γενικά τα κεραυνοβολήματα δεν είναι καλά πράγματα. Εσείς πιστεύετε στον κεραυνοβολό έρωτα? Ορίστε. Όχι, αλλά... Μικρόφωνο. Όχι, αλλά έτσι όπως μίλαγε ο Νεκτάριος για τη διαίσθηση και έτσι όπως το συζητάμε τώρα, μου δημιουργήθηκε η ιδέα, βασικά... Το έχω ξανασκεφτεί κάποτε, ότι πρέπει να φτιάξουμε ουσιαστικά τη διαίσθησή μας. Δηλαδή, να φτιάξουμε, να ξέρουμε τι είναι αυτό που ψάχνουμε και επίσης να, ίσως και να μελετάμε τελικά τι μας ελκύει όμως στην πράξη. Δηλαδή, ώστε να διαπιστώνουμε αν λειτουργεί η διαίσθηση έτσι όπως θα τη θέλουμε. Να δηλαδή... σας τα πω εγώ πιο πρακτικά. Γιατί, Φερρυππίν, το Σάββατο, Κυριακή, ξέρω εγώ, θα βγείτε με μια παρέα να πάτε έξω να... Ακούστε μουσική, να χορέψετε, να... γιατί το κάνετε αυτό. Έτσι, να πάμε λίγο στην πραγματικότητα. Γιατί γίνεται αυτό. Εσύ, όποιο θέλει να σου το πει. Γίνεται πρώτα απ' όλα αυτό ή δεν γίνεται. Γίνεται. Λοιπόν, να λέμε λοιπόν αυτά που γίνονται και όχι αυτά που φανταζόμαστε. Γιατί λοιπόν, τι ζητάτε εκεί πέρα, τι θα βρείτε. Να, ένα αυτό λέμε, δεν σκέφτομαι, δεν παρακολουθώ τον εαυτό μου, δεν τον ρωτάω. Να, κάτι χειροπιαστό. Και αν δεν το κάνετε εσείς, το κάνουν τόσες άλλες κομπές. Γιατί γίνεται αυτό. Δεν πιστεύετε στον κεραυνοβόλο έρωτα. Δεν πιστεύετε στο τυχαίο, δεν πιστεύετε στο χωρίς υπόβαθρο ουσιαστικό. Τότε τι θέλετε. Στην έξοδό μας, ας πούμε. Ναι, ναι. Τι, ένα εξόδο Ισραήλ εξ Αιγύπτου, ας πούμε. Τι. Να επικοινωνήσει με τους φίλους, να περάσει όμορφα. Δε... Να περάσουμε όμορφα, όμορφα, όμορφα. Τι, δηλαδή, πώς περνάει κανείς όμορφα για να δούμε και τι θα διαλέξει, να παντρευτεί, να νυφευθεί. Τι εννοείται όμορφα, γιατί μεθαύριο όταν παντρευτείτε ή νυφευθείτε, θα πείτε δεν περνάμε όμορφα.
ενώ περνάγαμε πριν όμορφα. Περνάτε όμορφα. Όμως, ή λέτε ότι περνάω όμορφα. Πολλά ερωτηματικά απόψε. Ναι, δεν πειράζει. Νομίζω ότι άμα βγεις πραγματικά με τους καλούς σου φίλους και πας σε ένα μέρος που όντως σου αρέσει, θα μιλήσεις, θα γελάσεις, θα πεις αστεία, θα είναι με αυτά τα άτομα που έχεις πάει, θα ακούσεις μια μουσική που σου αρέσει. Για μένα αυτό είναι ότι πραγματικά περνάω όμορφα. Αλλά αρκεί να είμαι με άτομα που πραγματικά θέλω να είμαι μαζί τους. Αυτό. Δεν ξέρω. Αυτά τα άτομα είναι πρόσωπα. Τι εννοείται? Αν είναι αγόρια ή κορίτσια. Αν είναι πρόσωπα ή μόνο άτομα είναι. Όχι, είναι πρόσωπα. Πρόσωπα. Είναι... Λοιπόν, τι έχουν αυτά? Τι σκοπό έχουν στη ζωή τους? Έχουν τον ίδιο σκοπό που έχεις και εσύ? Νομίζω πως τώρα πια ναι. Τώρα έχουν τον ίδιο σκοπό. Όχι, δηλαδή, εννοώ ότι εγώ πλέον κάνω παρέα έχουν με άτομα που έχουμε πάνω κάτω τον ίδιο σκοπό. Νομίζω, τέλος πάντων. Οπότε, ταιριάζουμε πράγματα. Οπότε τι σκοπό έχετε τώρα εσείς? Αφού έχετε σκοπό και είστε όλοι επισκοπών, τι σκοπεύετε? Το όμορφο, αυτό δεν μπορεί να μας το πείτε, να περάσουμε μια μισή όμορφα? Έστω και μόνο με τη σκέψη ότι περνάνε κάποιοι άνθρωποι όμορφα. Να είμαστε χαρούμενοι και να είμαστε... Τι θα πει να είσαι χαρούμενος? Νομίζω να νιώθεις ειρήνη μέσα σου και να ζεις μια ζωή που πραγματικά σε γεμίζει. Ότι μόνο το ότι είσαι χαρούμενος. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι, απλά έτσι το έχω στο μυαλό μου. Δηλαδή, αν δεις μια κοπέλα, ας πούμε, να μιλάει, να γελάνε όλοι, να την θαυμάζουμε κλπ. Θα το κάνεις κι εσύ έτσι και θα περνάς ωραία, ας πούμε, με αυτό το... Δεν νομίζω ότι μπορείς να το κάνεις τεχνητά αυτό και να είσαι όντως χαρούμενος. Μπορεί να προσποιηθείς για λίγο, αλλά πραγματικά δεν θα είσαι χαρούμενος. Ναι, θέλω να πω δηλαδή, δεν λέω για σένα τώρα, λέω γενικότερα, ότι τα ανθρώπινα λατώματα που έχουμε φαίνονται και στην παρέα, παρουσιάζονται και στην παρέα. Πώς λοιπόν θα περνάω όμορφα εγώ όταν τα λατώματά μου τα προκαλεί ο καθένας ή κάθε μια, χωρίς να το ξέρει βέβαια, εκδηλώνοντας τον εαυτό του ή τον εαυτό της, με προκαλεί εμένα εκεί που υποφέρω. Και εκεί που περνάω όμορφα τελικά. Αλλά όμως όλα αυτά τα άτομα προσπαθούν σε γενικές γραμμές, δεν λέω τελείως, να βελτιώσουν τους εαυτούς τους, τότε πραγματικά μπορούν να σου πούνε εσένα πάνω στην παρέα. Δεν λέω ότι κάθεται η παρέα και σχολιάζει ένα στον άλλον. Απλά πραγματικά, αν προκύψει κάτι τέτοιο, θα σου πει ο άλλος κάτι. Πάνω στη συμπεριφορά σου. Θα σου πει τι κάνεις έτσι, ας πούμε. Ναι, ότι αυτό ας πούμε δεν είναι λογικό που κάνεις, ότι κάνεις συνέχεια αυτό. Πρόσεξε το. Θα του το πεις κι εσύ. Οπότε θα λυθεί αυτό. Δεν θα χαλάσει δηλαδή η διάθεση του ανθρώπου αυτό? Νομίζω ότι πραγματικά όταν ο άλλος το λέει με καλή διάθεση, δεν θα χαλάσει. Και ούτε εσύ θα τον παρεξηγήσει, ούτε εκείνος αντίστοιχα εσένα. Μάλιστα. Απλά είναι δύσκολο να το κάνεις. Και τώρα φεύγουμε από τον παράδεισο και ερχόμαστε στη γη. Θυμάστε τα πρώτα χρόνια που βγαίνατε παρέα τόσα πρόσωπα από εδώ, που είχατε τον ίδιο σκοπό, τον ίδιο στόχο κλπ. Η παραμικρή κουβέντα, πιανόταν ο ένας και τράβαγε τον άλλο και αυτό γιατί μου το πες και εκείνο και τ' άλλο. Εκεί πώς γινόταν, δηλαδή, τώρα βρεθήκανε απότομα άνθρωποι οι οποίοι είναι απαθείς, δεν έχουν κανένα ελάττωμα, είναι άκακοι, αληθινοί, απεχόμενοι παντός πονηρού πράγματος. Πώς γίνεται αυτό? Γιατί είναι ωραία έτσι που μου τα πες, δηλαδή μας ανέβασε τον παράδεισο. Όμως, πρέπει αυτός ο παράδεισος να είναι πραγματικότητα, να μην είναι, όπως είπε ο Νεκτάρης προλίγου, μάλλον εγώ ήθελα αυτά να δω και τα βλέπα, αλλά δεν υπήρχανε. Μήπως και εδώ κάτι τέτοιο συμβαίνει? Δεν ξέρω τι να πω πάνω σε αυτό ακριβώς. Απλά νομίζω δηλαδή ότι... εσύ που το έχεις ζήσει αυτό που λέω. Ναι. Πώς το εξηγείς? Είναι εύλογη δική μου η απορία ή είναι τελείως... Είναι, χωρίς να το έχω πολύ σκεφτεί, γι' αυτό μπορώ να πω και βλακία τώρα. Αλλά νομίζω ότι επιλέγεις με ποια άτομα θα το κάνεις αυτό. Ότι μπορεί εγώ, ας πούμε, να επιλέξω ότι με αυτά τα τρία κορίτσια, ξέρω εγώ, που είναι φίλες μου και βγαίνω,
ότι θα δεχτώ και τις παρατηρήσεις και όλα. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι είναι θέμα επιλογής από με ποια άτομα θα συζητήσεις. Από ποιον θα δεχτείς την παρατήρηση, ναι, και από ποιον δεν θα τη δεχτείς. Ναι, νομίζω, μάλιστα, ότι είναι θέμα. Ωραία, είναι μια εξήγηση αυτή. Ορίστε. Θέλω να πω ότι σχετικά με την παρέα, με αυτό που είπατε, θεωρώ ότι δεν είχαμε τους ίδιους σκοπούς τελικά. Ο καθένας είχε το δικό του σκοπό. Άλλος είχε σκοπό να κάνει επίδειξη για τις γνώσεις του στην τέχνη, παράδειγμα. Άλλος είχε σκοπό να βρει γαμπρό. Άλλος είχε σκοπό να ξεφεύγει από τα προβλήματα του σπιτιού του. Ο καθένας είχε το διαφορετικό σκοπό, γι' αυτό και δεν βρεθήκαμε πουθενά. Δηλαδή, δεν παίζει κανένα ρόλο το ότι προερχόμαστε όλοι από αυτό το περιβάλλον. Μπορεί, όταν προέρχονται πολλοί από ένα περιβάλλον, να μην ταιριάζει κανείς με κανέναν. Εξαρτάται. Πώς ακριβώς εννοείται το να προερχόμαστε? Δηλαδή, εδώ ξεκινήσατε μία παρέα. 10-15 άτομα. Δεν είσαστε πρόσωπα ακόμη. Μετά γίνατε σιγά-σιγά. Λοιπόν, βρέθηκε άκρη? Όχι. Άρα η παρτίδα ήταν σκάρτη. Τώρα, εάν ο καθένας από εσάς βρει αυτό που θέλει, πώς εξηγείται όλοι μαζί να μην βρίσκεται άκρη και ο καθένας από εσάς να βρει, που σημαίνει ότι δεν είσαστε σκάρτη ο καθένας? Πώς όλοι μαζί οι καλοί δεν κάνατε καλή παρέα? Τι φταίει τελικά? Μήπως φταίει αυτό που κάνει τα αδέρφια να έχουν προβλήματα μεταξύ τους? Ενώ τρεις νέοι ξένοι δεν έχουν. Και αυτό εξηγείται βέβαια, γιατί στα τα αδέρφια σου δεν τα επιλέγεις. Όταν όμως επιλέγεις ένα πνευματικό χώρο, ένα πνευματικό, τα προστρίτους ίσα είναι και μεταξύ τους ίσα. Γιατί μεταξύ τους τραβώνουν τα προστρίτους ίσα? Είναι ερωτήματα αυτά που πρέπει ο καθένας να δώσει απάντηση, γιατί τη χρωστάει στον εαυτό του. Αλλιώς θα μείνει με κενά. Ορίστε. Τι σημαίνει τα προστρίτους ίσα? Δεν το κατάλαβα. Για να μας το πει η μαθηματικός εδώ. Για λέγε, Στέλλα. Και εγώ θα πω μετά γιατί το είπα. Έχουμε δύο αντικείμενα, δύο παραστάσεις, δύο οτιδήποτε, τα οποία δεν τα έχουμε συγκρίνει μεταξύ τους, αλλά τα έχουμε συγκρίνει με ένα τρίτο πράγμα. Και έχουν βγει και τα δύο ίσα με αυτό το τρίτο πράγμα. Άρα, ουσιαστικά, δεν χρειάζεται να τα συγκρίνουμε. Επακολουθεί η σκέψη ότι είναι και αυτά ίσα μεταξύ τους. Έτσι. Λοιπόν, ταιριάζει αυτό που είπα εδώ, αυτό, με τη μαθηματική αυτή παραδοχή? Λέγε, Μανώλη, παιδί μου. Ναι, από ό,τι κατάλαβα, δηλαδή, όταν έχουν ένα... Υποτίθεται, με το πνευματικό, ναι, έχουν όλοι μία σχέση. Ταιριάξει, πνευματικά, για να τον επιλέξουν. Πνευματικά αδέλφια. Άσετε, ναι, τα αδέρφια. Ο καθένας επιλέγει, ναι, ένα πνευματικό. Αυτοί που επιλέγουν τον ίδιο πνευματικό, ναι, ναι, δεν σημαίνει ότι έχουν μία κοινή αναφορά προς αυτόν. Μάλιστα. Μεταξύ τους τώρα τι συμβαίνει και δεν ταιριάζουν? Μήπως δεν έχουν όμως και... Άλλο σαν χαρακτήρες, άλλο ότι δεν θα παντρευτούν, ναι, μεταξύ τους, και άλλο να μην ταιριάζουν, να λέει ο ένας μέρα και ο άλλος νύχτα. Μήπως δεν έχουν δαμάσει αυτά που λέει ο πνευματικός, μήπως δεν έχουν το ίδιο φρόνημα με το πνευματικό?
Εκεί βρίσκεται. Πάντως την απάντηση πρέπει να τη δώσει ο καθένας, έτσι ναι. Δεν είναι. Ναι. Δεν τη δώσει ούτε εσύ για τους άλλους, ούτε εγώ για όλους. Ναι, πρέπει να το δώσει. Ο καθένας πρέπει να τη δώσει όμως. Οπωσδήποτε. Ναι. Πρέπει να το κοιτάξει αυτό. Έτσι. Είναι πολύ βασικό αυτό. Λέγε. Ναι. Γιατί εκεί σφαζόμαστε. Ναι, με δεν τα επιλέγεις τα αδέρφια. Ναι. Συνήθως τα αδέρφια σφάζονται, έτσι. Ναι. Ο λόγος είναι, κατά τη γνώμη μου, ότι ο ένας δείχνει στον άλλον, χτυπάει τα ελαττώματά του. Εκεί που το πονάει, δηλαδή. Όχι επίτηδες, αλλά η συμπεριφορά. Δηλαδή, φανερώνονται μέσα στην καθημερινότητα τα ελαττώματα. Και εμείς αυτό που κάνουμε συνήθως είναι να αποφεύγουμε τα αδέρφια μας για αυτό το λόγο. Γιατί, δηλαδή. Άρα θες να κοροϊδέψεις την κοπέλα σου μεθαύριο. Ναι. Να την κοροϊδέψεις. Ναι, βέβαια, έτσι κάνουμε. Ή να τη μισήσεις, άμα σου πει ποια είναι τα ελαττώματά σου. Έτσι δεν συμβαίνει. Και τότε τι γίνεται. Τι εξυπνάδα είναι αυτό. Αυτό είναι το ένα. Εγώ όμως... Το να σφάζονται τα αδέρφια εξηγείται. Να είναι διαφορετική νοοτροπία στον καθένα. Δεν έπεται ότι επειδή είναι αδέρφια έχουν την ίδια νοοτροπία. Αυτό ναι. Αλλά επειδή θα μου πει το τρωτό που έχω, θα μισήσω τον αδερφό μου. Δεν εξυπνάδα αυτό. Διότι θα μισήσω τους πάντες που θα μου υποδείξουν που κάνω λάθος. Ναι, έτσι είναι. Και αυτό νομίζω συνέβη και με εμάς. Ένα από αυτά. Το άλλο είναι όμως ότι εγώ προσωπικά δεν έβγαινα ποτέ για να περάσω καλά με την παρέα μου. Όχι μόνο με αυτή, με όλες τις παρέες. Εγώ αυτό που με συγκινούσε πάντα ήταν η βαθύτερη σχέση με έναν άνθρωπο και αυτό που έψαχνα ήταν ο έρωτας. Δεν έψαχνα την παρέα. Παρ' όλα αυτά έκανα διάφορα πράγματα και αποπροσανατολιζόμουν και εγώ ίδιος. Δεν έψαχνα πάντως να περάσω καλά με μια μουσική που ακούω, με αστιάκια που θα λέω. Αυτό με έκανε να μαραζώνω μέσα μου. Δεν ξέρω αν βοηθάει τη συζήτηση αυτό. Τι θα πει ψάχνω τον έρωτα. Τον έρωτα τον ψάχνεις ή τον έχεις. Ασχέτως που θα τον εκδηλώσεις. Τον έρωτα, αν δεν τον έχεις, μπορείς να τον βρεις. Ναι, εκεί έρχεται και ο κεραυνοβόλος έρωτας. Ακόμα και που είχαμε συζητήσει κάποτε ότι είναι καπνός, ας πούμε, ο έρωτας ο κεραυνοβόλος. Τώρα με προκαλείς να σου πω ότι ο κεραυνοβόλος έρωτας έρχεται σε ανθρώπους που δεν έχουν έρωτα. Γιατί ο διάβολος σου προσφέρει αυτό που δεν έχεις πάντα. Και σου προσπαθεί να σου αχρηστεύσει αυτό που έχεις. Και αυτό που δίνει ο διάβολος ποτέ δεν είναι αυτό που χρειάζεσαι. Ψάχτε να βρείτε όλους που κεραυνοβολήθηκαν από έρωτες, εάν μπορούν να ερωτευθούν. Μόνο ως δαιμονική ενέργεια βιώνουν τον έρωτα. Και για πολύ λίγο. Όσο για να τους καταστρέψει. Εγώ παρόλο αυτό που το είχαμε συζητήσει αυτό δεν το είχα κατανοήσει. Δεν το είχα κατανοήσει όχι νοητικά, αλλά επέμεινα να περιμένω με κάποιο μαγικό τρόπο να ξυπνήσουν τα αισθήματα μέσα μου. Πλέον αυτό που εγώ το εξηγώ και με ηρεμή είναι ότι καλλιεργούμε τα αισθήματά μας στον εαυτό μας. Αυτός που έχει έρωτα μέσα του τον εκδηλώνει μόνο σε ανθρώπους. Όχι, παντού. Τι θα πει έρωτας, άρα. Είναι τρόπο ζωής. Θα πει ζωή. Ναι, βέβαια. Για λέγε, Άννα, για αυτά όλα που είπαμε και πιο πριν, κάτι ήθελες να πεις από πριν. Είπαμε πολλά τώρα και... Ναι, το περνάω καλά, εγώ θέλω να συμπληρώσεις αυτό που είπε η... Μαρκέλα, περνά καλά. Τι θα πει περνάω καλά. Να πω εγώ πώς το βλέπω. Για μένα το βλέπω ότι το περνάω καλά. Ότι
μια έξοδος, μια βόλτα, είναι μια προετοιμασία, ας πούμε. Θα φορέσεις τα ωραία σου ρούχα, θα βγεις έξω, θα γνωρίσεις κόσμο, θα έχεις το καλύτερο πρόσωπό σου, θα φλερτάρεις, θα σε φλερτάρουν, αλλά εσύ είσαι πάντα σοβαρός, άσχετα άμα πεις αυτό. Πώς θα φλερτάρεις τότε σοβαρός? Θέλω να πω σοβαρό ότι φλερτ θα κάνεις. Νομίζω ότι κάποια πράγματα, ενώ μπορεί η λογική μας να λέει ότι ναι, εγώ δεν πιστεύω στον κεραυνοβόλο έρωτα ή δεν με αφορά να κάνω μία σχέση με κάποιον που θα δω στο μπάρ ή στο χορό ή οπουδήποτε αλλού. Όμως παρόλα αυτά στο μυαλό μας υπάρχει το αίσθημα της επιβεβαίωσης. Ότι ναι, θέλω. Με ενδιαφέρει, ας πούμε, να ξέρω ότι περνάω κάπου. Δηλαδή το περνάω καλά μπορεί να είναι μία προσπάθεια να γιατρέψω τη μειωμένη μου αυτοεκτίμηση. Φυσικά. Άρα δηλαδή, ας πούμε, θα είναι το ίδιο αν πάω κάπου, ναι, μεν με την παρέα μου που είμαστε όλοι αγαπημένοι και δεν με κοιτάξει κανένας, απολύτως. Δεν μου δώσει κανένας άλλο σημασία. Θα έχω περάσει το ίδιο καλά με το να έχω, ας πούμε, 3-4 βλέμματα και μια πολύ υψηλή αυτοεκτίμηση για κάποια λεπτά και λίγη ώρα. Άρα το να λέω ότι περνάω καλά δεν είναι πάντοτε τιμητικός τίτλος. Όχι. Όμως, όποιος το λέει με καμάρι αυτό, συνήθως. Περνάω καλά. Εννοεί κάτι βαθύτερο, δηλαδή, ότι αυτό επιβεβαιώθηκα και απόψε που βγήκα. Με αυτή την έννοια το λέει. Το περνάω καλά. Εμένα προσωπικά, πολύ λίγες φορές μου έχει συμβεί να είμαι. Μπορεί να βγαίνω αρκετές φορές. Είναι ελάχιστες οι φορές που έχω πραγματικά περάσει καλά. Δηλαδή, ξεκινάς για να περάσει καλά. Και δεν περνάω καλά. Οι φορές δηλαδή που περνάω όντως καλά είναι μετρημένες. Και εκεί όντως έχει παίξει ρόλο και η παρέα και το κλίμα. Και να ξέρεις από πριν γιατί θα πας εκεί που θα πας. Και τι θα κάνεις. Ακόμα και αν ξέρεις ότι θα πας, γιατί έχεις κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό σου. Αρκεί να το ξέρεις. Ότι να έχεις μια τουλάχιστον αυτογνωσία ότι εγώ τώρα εκεί θα πάω, ναι, γιατί έχω μειωμένη αυτοεκτίμηση. Γιατί θέλω την επιβεβαίωση. Γιατί θέλω να ξεφύγω από τη σκέψη μου. Δεν μπορώ άλλο να σκέφτομαι όλα αυτά που με βασανίζουν, γιατί θέλω να με βασανίζουν. Γιατί μου αρέσει το drama queen. Οπότε, αυτό που είπαμε πριν είναι ότι δεν καθόμαστε να δούμε ρεαλιστικά τον εαυτό μας, γιατί αν τον δούμε, αυτόματα θα πρέπει να έχουμε απαιτήσεις από αυτόν και ευθύνες. Και άμα βρεις αύριο έναν άνθρωπο που θα σου λύσει τα προβλήματά σου και εσύ δεν ικανοποιηθείς από αυτό γιατί θα πάψεις να έχεις προβλήματα, μπορεί, το σκέφτηκες και αυτό. Με αυτό θα συμβεί λογικά. Όταν ζούμε με αυτό. Άρα λοιπόν αποκλείεις το γάμο από σένα. Αυτό το σκεφτόμαστε για να μας ανησυχήσει και να πούμε ότι ως πότε θα μας αρέσει αυτή η κατάσταση. Δεν το λέμε, δεν την αποδεχόμαστε. Άμα αρχίσει να σε αρέσει. Είναι εύκολο να μη σ' αρέσει. Θέλει αγώνα. Άρα, παιδιά, δεν είναι εύκολο. Έχουμε δουλειά μπροστά μας. Η επιστολή της κοπέλας μας κάνει πολύ καλό. Γι' αυτό πρέπει να τη συνεχίσουμε. Έως εδώ, για απόψε, λοιπόν. Την προσεχή Τρίτη, επειδή είναι του Αγίου Νικολάου, δεν θα έχουμε σύναξη, την μεταπροσεχή. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλή νύχτα σας.